Πώς βέβαια είναι. Αυτό είναι ένα θέμα για τα τρολ. Ναι. Για τα τρολ. Να που λέγονται για δημοσιογράφους. Στην πρωινή παρέα. Βάλε μια τελεία, σε παρακαλώ. Πολύ πάνω σε αυτό το οποίο λες, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και το οποίο εμείς εδώ ως πρωινή παρέα το έχουμε αναδείξει. Και το έχουμε αναδείξει πολύ πριν ξεκινήσει η προεκλογική, για παράδειγμα, περίοδο σε εθνικό επίπεδο. Μιλάμε για τα τρολ που είναι ουσιαστικά. Δημοσιογράφοι πληρωμένοι. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν μιλάμε για fake accounts. Δεν μιλάμε για του δημοσιογράφου. Για δημοσιογράφου μίλησε. Δεν μιλάμε. Ποιο το είπε, συγγνώμη, πε μου ποιο το είπε. Δεν μίλησε. Ο Σκουρλέτης το είπε. Δεν μίλησε και ο Ραγκούσης και ο Σκουρλέτης είπε χαρακτηριστικά. Ο Σκουρλέτης είπε χαρακτηριστικά για δημοσιογράφου που γράφουν και σε εφημερίδες, οι οποίοι δεν εκφέρουν μόνο άποψη μέσω των λογαριασμών τους στο Twitter, αλλά και γενικότερα στα μέσα στα οποία... Υπάρχουν και αντίστοιχα δημοσιογράφοι που έχουν ευνοηθεί από την κυβέρνηση και έχουν το λιθανίστηρι, βρε αγάπη. Ακούστε με να σας πω ότι... Θα φύγω, παιδιά, ειλικρινά. Ότι μιλάει η Νέα Δημοκρατία για στρατευμένους δημοσιογράφους της αριστεράς. Πάμε να φύγουμε από αυτή τη χώρα όσο είναι καιρός. Οι νέοι άνθρωποι. Εγώ μιλάω Στίνα. Βάζετε μία τελεία να πω μια κουβέντα. Βεβαίως. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Δήμο μου, έχεις το λόγο. Η γάγκρενα του μαύρου διαδικτύου στο πολιτικό σύστημα υπάρχει. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας.